Χαίρετε! Εκτός εγκυμοσύνη, η μήτρη είναι ένα όργανο το οποίο εντοπίζεται μέσα στην πύλο και πρακτικά εντός εισαγωγικών είναι κρυμμένο πίσω από το αστρά της λεκάνης. Το μήκος της φτάνει τότε τα περίπου 7 εκατοστά, ενώ το βάρος της τα 60 γραμμάρια. Στο τέλος της εγκυμοσύνης όμως, το πάνω όριο της μήτρας φτάνει λίγο κάτω από το διάφραγμα της γυναίκας και καταλαμβάνει μεγάλο ποσοστό της κοιλιάς, ενώ το βάρος της ανέρχεται στο 1 περίπου κιλό. Ο βασικός παράγων που επηρεάζει το μέγεθος της μήτρας κατά την εγκυμοσύνη είναι η ηλικία της κοίησης, δηλαδή το πόσο έχει προχωρήσει η ανάπτυξη του μωρού. Συγκεκριμένα, στις 12 εβδομάδες η μήτρα αρχίζει να προβάλλει πάνω από το άστρα της λεκάνης, ενώ στις 20 εβδομάδες το πάνω όριό της φτάνει περίπου στο ύψος του οφαλού. Στο μέγιστο ύψος της φτάνει στις 38 εβδομάδες κοίησης, οπότε και τρόπον την να ακουμπά το στέρνο, ενώ των 2 επόμενων εβδομάδων υποχωρεί κατά 1 με 2 δάκτυλα περίπου, αφού το μωρό αρχίζει να κατεβαίνει προετοιμαζόμενο για τον τοκετό. Ένας άλλος παράγων που καθορίζει το μέγεθος της μήτρας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι και το μέγεθος του μωρού. Το πόσο μεγάλο είναι το μωρό εξαρτάται εν πολλής από την κληρονομικότητα αλλά και από το φύλο του, αφού τα αγόρια είναι συνήθως μεγαλύτερα από τα κορίτσια. Βέβαια, εξυπακούεται πως η μήτρα μιας γυναίκας που κυοφορεί δίδυμα είναι μεγαλύτερη από αυτήν μιας γυναίκας που κυοφορεί μόνο ένα μωρό. Το μέγεθος της μήτρας σε έναν βαθμό εξαρτάται και από την ποσότητα του αμνιακού υγρού αλλά και από το μέγεθος του πλακούντα, ο οποίος στο τέλος της εγκυμοσύνης ζυγίζει περίπου 1 κιλό. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πόσο η μήτρα αλλάζει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάτω από το βίντεο αυτό θα βρείτε το σύνδεσμο στο σχετικό μας άρθρο. Να είστε πάντα καλά! Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε νέα βίντεο για την υγεία της γυναίκας και την εγκυμοσύνη, γι' αυτό εγγραφείτε στο κανάλι μας για να είστε πάντα ενημερωμένοι. Περισσότερα ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε στο site μας.